Η Θεσσαλονίκη θα έρθει για 2 ημέρες στην Καλαμάτα, ανταποδίδοντας την επίσκεψη της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας στο Βορρά τον περασμένο Μάρτιο. Οι εκδηλώσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει η προβολή της Θεσσαλονίκης στην Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθούν σε διάφορους χώρους της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Αύριο η Καλαμάτα θα είναι γεμάτη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, και μία μεγάλη αποστολή, στην οποία θα συμμετέχουν δεκάδες επιχειρηματίες, υπάλληλοι του Δήμου, καλλιτέχνες. Θα εκφράζεται η Θεσσαλονίκη και ο δυναμισμός της. Το μεσημέρι θα κατέβει ο Δήμαρχος. Γύρω στη 1,5 ώρα θα δοθεί από τους Θεσσαλονικείς δωρεάν μπουγάτσα στην νότια πλευρά της πλατείας της Καλαμάτας. Θα προσφέρεται στον κόσμο. Και το βράδυ μετά τις 7 θα γίνει τελετή υποδοχής, η παρουσίαση της έκθεσης αγιορείτικης κληρονομιάς. Θα γίνουν πολλά γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ όλους αυτούς που μας ακούν, που μας διαβάζουν, που μας βλέπουν, να είναι το βράδυ μετά τις 7, αν θέλουν μπορεί να είναι και μετά τις 6, διότι στην είσοδο του Πνευματικού Κέντρου θα μοιράζεται δωρεάν ποντιακή πίτα από τους Θεσσαλονίκης. Από τους Θεσσαλονικείς. Στη 1,5 είπαμε δωρεάν μπουγάτσα. Να δουν και την αγιορείτικη έκθεση, να χαιρετήσουν τον Δήμαρχο και τα στελέχη της πόλης Θεσσαλονίκης. Αυτή η εκδήλωση γίνεται σε ανταπόδοση επίσκεψης της Καλαμάτας, του Δήμου της Καλαμάτας και φορέων της πόλης πριν από κάποιους μήνες στη Θεσσαλονίκη. Οι σχέσεις μεταξύ Καλαμάτας και Θεσσαλονίκης είναι άριστες. Συνεργαζόμαστε σε πολλά επίπεδα. Μας βοηθούν στο μεγάλο ζήτημα της πολιτιστικής πρωτεύουσας και σε άλλους τομείς και το αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ντίντα, η οποία συντόνισε την όλη προσπάθεια ώστε η υποδοχή να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μεγάλη μας χαρά αύριο υποδεχόμαστε την μεγάλη αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Μια αποστολή που, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αποτελείται από σύνολο φορέων της Θεσσαλονίκης, με επικεφαλή στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη. Ως Δήμος Καλαμάτας θεωρούμε υποχρέωσή μας να τους υποδεχτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όλα τα μέσα, εκτεθέντας όλα τα απαραίτητα μέσα. Η Θεσσαλονίκη θα έχει εκδηλώσεις στην πόλη μας για 2 μέρες, για την Πέμπτη και για την Παρασκευή, όπου θα γίνει μόνο μία κατάθεση στεφάνου. Να σας πω αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινάνε την 5η 22 Οκτωβρίου στις 11:30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο, όπου θα γίνει παρουσίαση του workshop Google My Business, που αφορά κυρίως επιχειρηματίες. Θα παρουσιαστεί ουσιαστικά μια εφαρμογή της Google. Στη 1:30, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, γνωστός ζαχαροπλάστης της Θεσσαλονίκης, θα παρασκευάσει για το κοινό της Καλαμάτας μπουγάτσα, η οποία θα διατεθεί δωρεάν στο νότιο τμήμα της πλατείας, από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα προσφέρει το χώρο για να παρασκευαστεί η μπουγάτσα. Στις 3 θα γίνει το workshop από τους Google Developers, το οποίο αφορά κυρίως νεανικό κοινό, με δεδομένο ότι έχει να κάνει με τη σύγχρονη τεχνολογία. Στις 6, μέλη του Γυναικείου Συλλόγου Άγιος Αντώνιος θα παρασκευάσουν PEREG και θα το διαθέσουν δωρεάν στους διερχόμενους. Στις 7 θα τελεστούν τα εγγένεια της έκθεσης της αγιορείτικης εστίας και θα γίνει και η παρουσίαση της Θεσσαλονίκης από τους υπεύθυνους τουρισμού της Θεσσαλονίκης. Ενώ στις 9 θα πραγματοποιηθεί το παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας ή στην πλατεία ή μέσα στο πνευματικό κέντρο, αναλόγως των καιρικών συνθήκων. Και εκεί όσοι συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, προσφορά του Συλλόγου Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Ως ένδειξη καλής φιλοξενίας και όχι μόνο, θεωρούμε ότι όλοι οι καλαματιανοί θα πρέπει να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης και να τις υποστηρίξουμε, με δεδομένο ότι και η Καλαμάτα σίγουρα έχει να βγει κερδισμένη από την ανάπτυξη ενός δεσμού φιλίας και συνεργασίας με ένα τόσο μεγάλο αστικό κέντρο που είναι η Θεσσαλονίκη.